Για το έργο του λογοκομείου έχουμε κάτι περισσότερο, γιατί στις 13 Αυγούστου έχουν και εκδηλώσεις και περιμένουν να δουν τι θα θέλει. Το έργο του λογοκομείου εμείς το κάναμε, το ανασύραμε, να γίνει. Εμείς πήγαμε καθηγητή του Πολυτεχνείου να κάνει τις προδιαγραφές και είμαστε στη φάση που στέλνει η υπηρεσία κάποια στοιχεία που χρειάζεται ο καθηγητής. Χθες ήμασταν μαζί του. Είναι μέσα στις προθέσεις μας, είναι μεγάλο έργο, όπως και ο Σάιτσα κρατάει πολλά χρόνια και θα το έχουμε σκοπό να γίνει, διότι χρησιμοποιεί επιχείρημα. Να πάω στα πιο δύσκολα τα προεκλογικά. Ωραία, έχετε απέναντί σας αυτή τη στιγμή μια δημοτική αρχή που είναι η δημοτική αρχή Κάρμαντζη και στηρίζει την αρχηγία της Στράτου. Έχετε και έναν υπουργό, Νότι Κουνταράκη, ο οποίος ενώ προεκλογικά έδειξε μια συμπάθεια προς το πρόσωπό σας, τελικά προστατεί στο να είναι υποψήφιος ο Αλκιβιάδης Στεφάνης. Πώς τοποθετήσετε απέναντι σε αυτά τα δύο δεδομένα? Κύριος Κάρμαντζης, έχει όλη τη συμπάθειά μου και όλη την εκτίμησή μου και το εύχομαι μια καλή τύχη. Και κάνει επιλογές ελεύθερος ή να κάνει όποια επιλογή θέλει. Όσον αφορά τον κύριο Μηταράκη, λυπάμαι για την αλλαγή στάσεως που είχε. Το γεγονός ότι σήμερα θέλουμε να κληρώθηκε μία ακόμα υποψήφια στην περιφέρεια. Αυτή η πολυδιάσπαση, τέλος πάντων, θεωρείτε ότι θα σας επηρεάσει στο εκλογικό αποτέλεσμα? Η κυρία Κουβλάκα, την καλωσορίζω, μια άξια κοπέλα, η οποία έχει ανακατεύεται με τα δημοτικά και δημόσια γενικά επί σειρά ετών και ελπίζω να έχει μια καλή πορεία. Θεωρείτε όμως ότι αυτό θα έχει επιπτώσει στο δικό σας και για την κατάσταση του συνδυασμού σας και μετά στο... Κατάσταση του συνδυασμού είναι έθιμο. Για το αποτέλεσμα πάντα μια νέα υποψηφιότητα αφαιρεί ένα κομμάτι ψηφοφόρων. Αλλά υπάρχει και ο πρώτος γύρος, υπάρχει και ο δεύτερος. Όσον αφορά αυτό που είπε ο κ. Στεφανής, ότι αυτή τη τετραετία στην περιφέρεια δεν έγιναν έργα και ότι έχει μείνει η συγκεκριμένη ηχείωση πίσω στα έργα, τι έχετε να σχολιάσετε? Θα σας ζήσω... Είπε για συγκεκριμένο, δεν μου είπε για το λιμάνι και το αεροδρόμιο, δεν είπε για και τα υπόλοιπα έργα. Δεν υπάρχουν έργα. Το λιμάνι θέλω να πάω να φέρω ένα τέτοιο, δεν το έφερα. Το είσαι εσύ. Σε ό,τι αφορά τα θέματα της περιφέρειας, πάνω σε θέση. Δεν ξέρω, δεν ξέρω ποιος μίλησε, εγώ δεν μίλησα. Στην προηγούμενη συνέντευξή σας. Α, τότε εδώ που είπαμε για τα θέματα. Α, για τότε με τους λεπτό. Δεν είναι, δεν είναι. Ως μη καλή συμπεριφέρεια και πρέπει να εγώ με την θέση. Εδώ είναι ένα τέχος που κυκλοφορεί ήδη, που είναι τα έργα στη Μέσο, στη Σάμο και στη Χίο. Το έχουν όλοι οι περιφερειακοί, μπορεί να συμβοληθείτε. Και να έχετε ιδία ανάμεσα. Το αθερινότητα νομίζω το είχε βάλει ο κ. Σιλουτήκαρη. Να πούμε στον καθένα σήμερα. Δεν είναι θέμα αυτά να χρησιμοποιηθεί στο προεκλογικό μας αγώνα. Το ψηφοδέλτιο σας είναι έτοιμο, δηλαδή κύριε Μουτζούρη. Πανέτοιμο. Πότε θα το ανακοινώσετε? Όταν κρίνουμε σκόπο. Δηλαδή. Όποτε πρέπει τελευταία μέρα. Διότι διαπιστώσαμε ότι σε κάποιους ψηφίους που ανακοινώναν και έχουμε σκοπό να το κάνουμε τώρα, ασκούνται πιέσεις. Από? Δεν γνωρίζω, δεν μου το έχουμε πολύ. Οπότε θα γίνει νωρίτερα από ό,τι προβλέπατε η ανακοίνωση του σχολικού. Όχι, τελευταία μέρα των επιτρεπόμενων. Διότι ασκούνται πιέσεις. Εγώ δεν πήρα κανέναν από τους, τον αντιπάλων τους υποψηφίους να του πω έλα με εμάς. Ελεύθερα, μόνο που θέλω. Αλλά αντιθέτως απάντως ασκούνται πιέσεις. Και μπορώ κατηδία να σας πω και ονομαστικά που ασκήθηκαν πιέσεις. Κατηδία. Κατά συνέπεια θα ανακοινώσουμε τους υπολείπους τελευταία ημέρα. Αυτό το οποίο σας καταμαρτυρούν τελευταία είναι κοινή γραμμή. Ας πούμε, λέω αυτό το οποίο σας καταμαρτυρούν τελευταία. Υπάρχει ο κύριος Κάρμαντζης, ο οποίος λέει ότι οτιδήποτε έχει γίνει είναι έργα τα οποία είχα ξεκινήσει εγώ και δεν έχουν υπάρξει καινούργια έργα. Από την άλλη, ο κύριος Στεφανής δεν
δημοκρατία ξεκίνησαν επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ ή ΠΑΣΟΚ ή οτιδήποτε άλλο. Είναι μοιραίο ότι υπάρχει συνέχεια στη διοίκηση και έργα δικά μας που μελετάμε τώρα θα ξεκινάνε με, με κάποια νέα διοίκηση αργότερα. Είναι έτσι το φαινόμενο. Κάνει έργο, μεγάλα έργα, μιλάμε, δεν μιλάμε για ένα ασφαλτό στο συντρόμο, με τα μεγάλα έργα πρέπει να αρκετά χρόνια για να οριμάσουν, να κολληθούν οι μελέτες. Χωρίς γεφύρι. Το γενιάσαμε εμείς, αλλά έχει ξεκινήσει από πολλές περιφερειακές αρχές. Ένα σχολείο του γεγονός ότι έχουμε μείωση στις έδρες λόγω της απογραφής της τελευταίας. Πώς το σχολιάζετε αυτό και αν αυτό θα αλλάξει και τον τρόπο που θα διοικήσετε την περιφέρεια σε περίπτωση πανεπιλογής. Γενικώ σε αυτή την αλλαξία είναι ναι. Θα έχετε λιγότερες. Ποιος ας πούμε θα έχει δύο λιγότερες. Ναι, αλλά δεν είναι λόγω του δημοκρατικού. Αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος. Η μείωση των ευρών που προκύπτει στο περιφερειακό συμβούλιο αλλά και στο δημοτικό συμβούλιο. Είναι αποτέλεσμα του νομοθετήματος που ψηφίστηκε για το πώς θα γίνει. Καμία σχέση. Ο αριθμός των εδρών πάει με βάση πληθυσμιακά δεδομένα. Λέει για περιφερειακές ενότητες μέχρι τόσο πληθυσμό είναι τόσο και τόσο. Η δική μας όμως περιφέρεια δεν επηρεάζεται από το δημογραφικό. Είναι θέμα κατανομής των εδρών όπως αυτή προκύπτει μετά από τη μείωση που αποφάσισε ο νομοθέτης για να μικρύνει τα συλλογικά όργανα, τόσο στην περιφέρεια όσο και στο Δήμο. Δεν είναι θέμα δημογραφικής. Εδώ να θυμίσω, κυρία Μαργαρίτη, ότι διατηρήσαμε τη δεύτερη έδρα επειδή χρησιμοποιήθηκε ο όρος του νόμιμου πληθυσμού. Δεν προκύπτει λοιπόν η μείωση από το δημογραφικό, είναι επιλογή του νομοθέτη, έτσι όπως κατέθεσε το νομοσχέδιο, να μικρύνει λίγο τα συλλογικά όργανα. Θα αλλάξει αυτό τον τρόπο διακυβέρνηση. Πώς θα αλλάξει. Ενώ η ΔΕΗ θα συνεχίσει να έχει 5 περιφερειακές. Ό,τι λέω να μου στην επόμενη. 9. Α, το λέτε. 9 εκλέγονται. 9 περιφερειακούς. Κοιτάξτε, την προηγούμενη φορά υφίστατο ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ που έδινε την απλή αναλογική, η οποία από ό,τι φαίνεται απεδοκιμάστηκε από τις εθνικές εκλογές. Αυτό είπαμε ότι απεδοκιμάστηκε η απλή αναλογική. Αναγκαστήκαμε να κάνουμε διάφορες συμμαχίες και εμπόδια να συμπράξεις. Εάν ο νόμος μας, αν εκλεγούμε, φαντάζομαι είμαι σίγουρος θα εκλεγούμε, εάν εκλεγούμε και με τον νέο νόμο έχουμε αυτοδυναμία, δεν θα χρειαστεί. Τότε θα εφαρμόσουμε το αναλογικό σύστημα, το πληθυσμιακό, όπως έχουμε αγόρακο στα κατανομή των κονδυλίων κατά τον πληθυσμό, θα έχουμε. Συμπλήν μερικές εξαίρεσεις, διότι εδώ η χείος έχει άριστο υλικό. Κύριε Μουτζουρί, στα προεκλογικά, έχετε κάποιο είδους πληροφορία από τη Νέα Δημοκρατία για το γεγονός ότι δεν σας στήριξε ή εμάς περιπτώσει κατέβασε άλλον υποψήφιο και το λέω αυτό γιατί πριν από λίγο βεβαιώθηκε και η είδηση ότι η Δευτέρα θα είναι στην Μητυλίνη ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης να στηρίξει την υποψηφιότητα του Κυριάκη Στεφανή. Όλα αυτά πώς τα σχολιάζετε. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο έλαβε 40% στην πανελλήνια κλίμακα, άρα επιδοκιμάζεται από το λαό μας σε μεγάλο βαθμό. Έχω απόλυτο σεβασμό, διότι κυριολογικά ταυτίζουμε με τη Νέα Δημοκρατία και σέβομαι τις αποφάσεις, οι οποίες λαμβάνονται από συλλογικά της όργανα. Να ρωτήσω κάτι εκτός από την Δευτέρα που πατέρα. Είναι τώρα. Με αφορμή το ότι στην επικαιρότητα είναι δυστυχώς για δεύτερη εβδομάδα το θέμα των πυρκαγιών, τι ευθύνες έχει η περιφέρεια σε αυτά τα θέματα και πόσο έτοιμοι είμαστε να μην πάθουν κάτι ανάλογο με τη Ρόδο ή με τα άλλα νησιά. Και με δεδομένο ότι τουλάχιστον όπως ανέφερε σε ερώτηση που κάναμε στον κύριο Στεφανέ, ήταν ότι είναι λίγα άτομα στους τομείς της περιφέρειας, πόσο μάλιστα στην πολιτική προστασία. Κοιτάξτε, ο νόμος δίνει δυνατότητα η πολιτική προστασία να δουλέψει με ιδιώτες εργολάβους. Άρα, αν δεν γίνεται κάτι, είναι πολυγορία της οποιαδήποτε υπηρεσίας. Διότι οποιαδήποτε υπηρεσία μπορεί να επιστρατεύσει ιδιώτες εργολάβους για να δεν είναι υπάλληλοι της πολιτικής προστασίας, οι οποίοι θα επιτεθούν τις καταστάσεις, θα κάνουν τον συντονισμό. Αλλά την κάνουμε με ιδιώτες εργολάβους. Άρα δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα αρρωνίδου προσωπικού ή πολύ προσωπικού. Διότι και 10 ανθρώπους θα έχει πολιτική προστασία, δεν θα πάνε αυτοί να ζουν στη σχολεία, θα πάνε τα αρμόδια όργανα. Άρα μπορεί να αντιδράσει.